Γεια σας, βρισκόμαστε στο εργαστήριο του Eco Reason μαζί με τους πρωτετήρους μαθητές και θα κάνουμε βασιλόπιτα. Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι 680 γραμμάρια ζάχαρη, 780 γραμμάρια βούτυρο, 9 ατομάχια αυγά, 1 κιλό και 70 γραμμάρια αλεύρι, 25 γραμμάρια μπέικιν, 100 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, μία δόση βανίλια και ξύσμα πορτοκάλι. Θα τοποθετήσουμε στο μίξερ το βούτυρο, όπου το ιδανικό θα είναι να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε για αρκετή ώρα, έτσι ώστε το μείγμα μας να προτεύσει καλά. Όσο καλύτερα το χτυπάμε, τόσο πιο απλά βγαίνει και η ζύμη μας. Στο μείγμα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά ένα-ένα τα αυγά. Θα ρίχνουμε ένα αυγό, θα γίνει το ομογενοποίηση, το δεύτερο και συνεχίζουμε. Αντιλώνουμε λίγο ταχύτητα. Έχουμε ρίξει τα αυγά στο μείγμα, θα καθαρίσουμε λίγο το μίξερ αριστερά και δεξιά, γιατί λογικά θα μας έχει κολλήσει και λίγο βούτυρο. Χτυπάμε καλά πάλι μέχρι να γίνει ομογενοποίηση και θα προσθέσουμε το χυμό πορτοκάλι και το γάλα. Τώρα ρίχνουμε σιγά σιγά το χυμό πορτοκάλι και το γάλα. Ρίχνουμε ξύσμα πορτοκάλι. Προσθέτουμε τη βανίλια. Ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν. Ρίξω το αλεύρι. Και σιγά σιγά ομογενοποιούμε το μείγμα. Καθαρίζουμε τα τυχόμαλα πάλι. Φέρουμε το κουτσάκι. Έχουμε πάρει ένα τσέρκι περίπου 28 εκατοστών και ρίχνουμε τη βασιλόπιτα μέσα. Θα ψήσουμε σε θερμοκρασία 170 βαθμών αέρα για μισή ώρα περίπου.
Το ότι από πάνω δεν είναι ίσια, δεν έχουμε θέμα γιατί είναι βούτυρο και με το ψηθεί θα αρχίσει να κάθεται και θα σιώσει. Ευχαριστώ. Η πρώτη βασιλόπιτα είναι έτοιμη, θα ξεκινήσουμε το food style. Θα την ξεφορμάρουμε από το τσέρκι. Παίρνουμε ζάχαρη άχνη. Επειδή γύρω γύρω φαίνεται το ψήσιμο, την περνάμε με άχνη. Και από πάνω βλέπετε ότι έχει κάνει κάποια σκασίματα το κέικ. Για να μην φαίνεται μετά στο γράψιμο, τα καλύπτουμε όλα με άχνη. Και έτσι κάναμε την κορυφή επίπεδη, για να μην έχουμε κάποια προβλήματα. Λοιπόν, υποθετούμε κάτω. Άχνη, ζάχαρη. Αρκετή και αρχίζουμε και καλύπτουμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι λαδόκολα, το κάνουμε χωνάκι και έχουμε σοκολάτα υγείας ίων την 3011 κατά προτίμηση, είναι από τις καλύτερες σοκολάτες αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και πάνω απ' όλα ελληνική. Γεμίζουμε το χωνάκι με σοκολάτα. Τη σοκολάτα κατά προτίμηση θα τελειώσει σε μπεν μαρί. Θα βάλετε μια κατσαρόλα με νερό. Θα το βράσετε. Από πάνω θα βάλετε μια μπασίνα με τη σοκολάτα, την ίον. Και σιγά σιγά αυτή θα λιώσει. Κλείνουμε το χωνάκι. Παίρνουμε ένα ψαλιδάκι. Κόβουμε τη μύτη και μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα μικρό κέντημα γύρω γύρω. Μπορούμε να στολίσουμε πάνω ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε κάποια στολίδια για να βάλουμε πάνω. Και μετά την τοποθετούμε στο πιάτο της αρισκίας μας. Άψογη, μπράβο παιδιά! Ενώ ψήνεται η βασιλόπιτα, θα δείξουμε έναν τρόπο πώς να στρώσουμε τη σοκολάτα έτσι ώστε να επικαλύψουμε τη βασιλόπιτα που ψήνατε. Εδώ έχουμε περίπου 1 κιλό σοκολάτα ίων. Θα ρίξουμε τα 2 τρίτα, περίπου τα 600 γραμμάρια με 700 στο μάρμαρο, να το παγώσουμε και μετά θα το προσθέσουμε ξανά στην βασίνα. Έτσι ώστε θα έρθει η θεμητή θερμοκρασία. Επειδή αυτό είναι λίγο εμπειρικό, αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να λιώσετε τη σοκολάτα στους 45 βαθμούς Κελσίου και να την δουλέψετε έτσι ώστε να πέσει στους 31. Μιλάμε για τη σοκολάτα υγείας ταινίων πάντα, την 3011. Αν βρείτε γάλακτος ίων, θέλει να τελειώσετε στους 45 και μετά να αρχίσετε να τη δουλεύετε στους 32 βαθμούς. Εμείς εδώ πέρα την έχουμε λιώσει είναι στους 45. Αυτό που θα κάνουμε να τη ρίξουμε στο μάρμαρο, περίπου τα 2 τρίτα, και θα αρχίσουμε. Την ανοίγουμε, παγώνει και μια σπάτουλα απλά τη μαζεύουμε στο κέντρο
την ξαναπλώνουμε και ξανά στο κέντρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη για να τρέξουμε στη βασίνα. Θα αρχίσει σιγά σιγά η σοκολάτα να σφίγγει και ιδιαίτερα οι άκρες. Να έχει αρχίσει, άμα προσέξετε. Ενώ ήταν πολύ πιο ρευστή, μαζεύεται πολύ πιο δύσκολα και οι άκρες σχεδόν παγώνουν. Άλλη μία θέλει. Αυτό γίνεται μόνο σε μάρμαρο, δεν μπορείτε να το κάνετε σε inox, γιατί το μάρμαρο κρατάει σταθερή θερμοκρασία περίπου 22-23 βαθμούς και δεν αλλάζει και έτσι παγώνει τη σοκολάτα. Άμα προσέξω τώρα, ας πούμε, σοκολάτα έχει αρχίσει και παγώνει, δεν ρέει, άρα είναι έτοιμη. Τώρα ερχόμαστε στην άκρη και ανακατεύουμε καλά. Ναι. Μια ξύστρα θα μαζέψουμε την υπόλοιπη σοκολάτα. Η σοκολάτα όταν την έχει τρώσει, ποτέ θέλει συνέχεια ανακάταμα, έτσι ώστε να διαλύσεις κιόλας. Βγάζει δηλαδή μια γυαλάδα, αρχίζει και γυαλίζει περισσότερο. Σοκολάτα είναι έτοιμη. Έχουμε πάρει ένα κομμάτι μάρμαρο ή πλακάκι, το έχουμε βάλει στην κατάψυξη. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αυτό μας βοηθάει έτσι ώστε να κάνουμε σχέδια. Το μόνο που χρειάζεται, φέρουμε ένα χαρτάκι. Επειδή πιάνει πάγο πάνω το μάρμαρο και δεν είναι καλό για τη σοκολάτα, θα το περάσουμε λίγο χαρτί στην αρχή και από εκεί ύστερα μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχεδιάκι θέλουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ακανόνιστα σχέδια εδώ. Τώρα θα αρχίσει η σοκολάτα να σοκάρεται και θα παγώνει απότομα. Περιμένουμε λίγο. Βλέπουμε ότι αρχίζει και παγώνει. Παίρνουμε μια σπάτουλα, τη σηκώνουμε λίγο και όσο είναι μαλακή ακόμα, κάνουμε ένα σχεδιάκι για τη βασιλόπιτα. Βάλτε το λίγο πάλι στην κατάψυξη. Θα βάλουμε τη βασιλόπιτα, είναι έτοιμη. Θα την ξεφορμάρουμε. Φέρουμε ένα μανάκι, δύο μανάκια.
Ακριβώς. Και έχουμε τη σοκολάτα στρωμένη. Όπως βλέπετε, ιδιαίτερα η ίωνο σοκολάτα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γυάλισμα. Και είναι από τις σοκολάτες τις οποίες στρώνονται και εύκολα, δηλαδή μπορεί να η χρήση μπορεί να την κάνει ο καθένας. Φέρε μου ένα πιάτο. Την αφήνουμε λίγο να παγώσει η σοκολάτα μας. Όπως βλέπετε η γυαλάδα μένει. Είναι από τις σοκολάτες Ίων, αυτή είναι η γάλακτος, που κάνει κάτι σαν καθρέφτη, δηλαδή αρχίζει και φαίνεται γύρω γύρω το περιβάλλον. Είναι από τις λίγες σοκολάτες, ιδιαίτερες που το κάνουν. Πραγματικά θα το βρείτε σε άλλες, γιατί οι άλλες συνήθως αρχίζουν και θαμπώνουν. Ιδιαίτερα όταν μπαίνουν σε κάποιο άλλο προϊόν. Το μόνο κακό της σοκολάτας είναι ότι λερώνεις. Γενικότερα. Είναι λίγο ζεστή. Τώρα μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν. Και βάζουμε. Εδώ δεν είναι απόλυτο να γράψουμε 2017 στις πιο μοντέρνες. Εμείς θα γράψουμε όμως. Και θα ρίξουμε στην άκρη η φουρνούλα. Είναι ζεστή. Το ΙΕΚ ορίζουν και οι σπουδαστές της μαγειρικής τέχνης σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά!